κάγκελα. Απόψε θα έχουν συνάντηση στο ΑΚΑΚΙ συγκεκριμένα, στην πλατεία εκεί του χωριού, γιατί θα λάβουν αποφάσεις και θα ακουστούν εισηγήσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις και άμεσες μάλιστα, γιατί επηρεάζονται άμεσα οι ζωές τους από την τοποθέτηση των περιφράξεων. Και με ποιους τρόπους θα μας πει αμέσως το μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας κατά σύρματων πλεγμάτων, η κυρία Αφροδίτη Λούγκρου. Κυρία Λούγκρου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, για πέστε μας ενδεικτικά ποια είναι η καθημερινότητά σας μετά την τοποθέτηση αυτών των εμποδίων που σας έκαναν να αγαναχτίσετε και να προσπαθείτε τώρα να συντονιστείτε. Να σας πω λίγο ότι τα σειρματοπλέγματα έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα χρόνο στην περιοχή. Ναι. Και μιλούμε για την περιοχή, έχουν πει σε Περιστερώνα, Αστρομερίδη, Αυλώνα και Ακάκη. Ναι. Και το έχετε ζήσει εμπειρικά, γι' αυτό σας ρωτάμε να μας πείτε πώς είναι η καθημερινότητα. Ναι, εμπειρικά. Ναι. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Θα πω τα πιο βασικά και τα πιο χτυπητά που έρχονται στο μυαλό του οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή. Να μιλούμε για μια περιοχή, μια ουδέτερη ζώνη 3 με 5 χιλιόμετρων, η οποία είναι γεμάτη από κόσμο που δουλεύει, που είτε είναι γεωργοί, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε έχουν υποστατικά, είτε έχουν επιχειρήσεις, σε κόσμο που διαμένει σε αυτήν την περιοχή. Μόνο το ΑΚΑΚΙ έχει 30 σπίτια, για να καταλάβετε. Ναι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μπαίνουν σειρματοπλέγματα, μπαίνουν πόρτες σε συγκεκριμένους δρόμους, άρα η διέλευση μέσα στην ουδέτερη ζώνη πλέον πρέπει να γίνεται με κωδικό ή με τηλέφωνο, ναι, μας διευκρίνησε ακόμα, που θα χτυπούμε στην πόρτα για να ανοίγει από μόνη της, τότε γίνονται τα ερωτήματα σε περίπτωση κάποιας πυρκαγιάς. Καθόλου περίεργο με τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα στην Κύπρο. Ναι. Πώς θα διαφύγει αυτός ο κόσμος? Η πόρτα είναι να ανοίξει, έτσι θα ανοίξει και ο κόσμος πώς θα φύγει? Θα λειτουργήσει ο μηχανισμός, ναι, για να βάλουν κωδικό, μάλιστα. Πώς θα φύγει που τις δύο πόρτες, μιλούμε για τεράστιες εκτάσεις γης αυτή τη στιγμή. Ναι. Τα μωρά που είναι τα σπίτια τους, ξυπνούν το πρωί και απέναντι τους βλέπουν σειρματοπλέγματα, κατεβαίνουν να παίξουν και έχουν οι μαμάδες την έννοια τους να μην παίζουν μέσα κανένα σειρματοπλέγμα, το οποίο δεν φαίνεται λόγω του ότι έχουν καλυφθεί από χόρτα. Ναι. Πολλά ζώα, οι κτηνίατρος της περιοχής μας είπε μας ότι πάνε σκισμένα και υποβάλλονται σε πολύ ωραίες επεμβάσεις και δεν επιβιώνουν κιόλας, διότι πέφτουν μέσα στα σειρματοπλέγματα. Μάλιστα. Να πω για το γεγονός ότι ξαφνικά βλέπουμε να διχοτομούμε τρεις κοινότητες και προχωρούμε μέχρι να φτάσει Άγιος Δομέτιος, μας είπαν, χωρίς να λύουμε προβλήματα και να δημιουργούμε άλλα. Ναι. Γιατί οι μεταναστευτικές ροές μπαίνουν από... υπάρχουν διάφορες διόδια, όχι μόνο εδώ, και στην Πάφο, αλλά άρα ο σκοπός δεν επετεύθη στο σημείο που ήθελε η κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για εσάς τους ίδιους τους κατοίκους και της βιωσιμότητάς σας. Εννοείται. Ασφάλεια, καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, αν πρέπει εγώ να καλέσω κάποιον στο σπίτι μου η ώρα 1, η ώρα 3, η ώρα 5, οποιαδήποτε ώρα, αν πρέπει να χτυπώ τηλέφωνο για να ανοίγει πόρτα, να μπει οποιοδήποτε σπίτι. Νιώθετε δηλαδή, σαν φυλακισμένη, δηλαδή, κυρία Λούγκρου? Ναι. Καταπάτηση και προσωπικών δεδομένων και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Γίνονται πάρα πολλά θέματα. Και εδώ και ένα χρόνο που έχουν μπει τα σειρματοπλέγματα, να σας πω ότι καθημερινά, ρωτήσατε στις περιοχές μας, οι ροές δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Ναι. Πριν δύο μήνες ανέβηκε ένα βίντεο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με κόσμο να έρχεται που την Περιστερώνα, που δρόμων ο οποίος έχει σειρματοπλέγματα. Το είδαμε, ναι, δεν εμποδίζονται. Μάλιστα. Από τις δένειες. Άρα τις επιπτώσεις τις δέχεστε εσείς ουσιαστικά και όχι οι μεταναστευτικές ροές. Στις 8 απόψε λαμβάνετε αποφάσεις και θα προχωρήσετε άμεσα σε μέτρα. Στις 8 απόψε ενημερώνουμε τον κόσμο που δεν είναι ενημερωμένος. Mm-hmm. Ακούμε τον κόσμο τι έχει να μας πει. Γράφουμε κάτω ό,τι βγει από την απόψη. Είναι εκδηλώσει ό,τι μας πει ο κόσμος, ό,τι εισηγήσεις κάνει. Και προχωρούμε σε μέτρα τα οποία μπορούν να φέρουν την αλλαγή, μπορούν να φέρουν την απομάκρυνση των σειρματοπλεγμάτων και το να μην συνεχιστεί η διαδικασία με τις πόρτες. Διότι εχθές ξεκινήσα ξανά να τοποθετούν πόρτες προς τον Αστρομερίδη και να έρχονται προς τα χωριά μου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λούγκρου. Ευχαριστώ πολύ.